Εικόνες από το παρελθόν ζωντάνεψαν το πρωί της Δευτέρας μπροστά από το Λευκό Πύργο. Έλα μπροστά μου, έλα μπροστά. Τροχονόμος πάνω σε ένα βαρέλι, όπως ακριβώς συνέβαινε όταν δεν υπήρχαν φανάρια, διεύθυνε την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. Η διεύθυνση τροχείας αναβιώνει το έθιμο του τροχονόμου, όπου ρυθμίζει στη διασταύρωση όπως τον παλιό καιρό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να οδηγούμε με ασφάλεια, σύνεση και να είμαστε όλοι κοντά στους δικούς μας ανθρώπους αυτή τη χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας και στους τροχονόμους που είναι στη διασταύρωση. Πρέπει οι πολίτες επιτέλους σε αυτή τη γενικότερη νοοτροπία που είναι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου απέναντι στον Έλληνα αστυνομικό να σκύψουν στα προβλήματά του. Να δουν τη μεγάλη του προσφορά. Και η προσφορά του Έλληνα αστυνομικού και της Ελληνίδας αστυνομικού είναι τεράστια και ειδικά του τροχονόμου, ο οποίος κάνει νυχθημερών το καθήκον του κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πρέπει λοιπόν σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αντιμετώπισης του Έλληνα αστυνομικού να αλλάξουμε νοοτροπία. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Έλληνα τροχονόμο, ο οποίος κάνει όσο μπορεί καλύτερα τη δουλειά του, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα θύματα και επιτέλους αυτή η μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού να αλλάξει αυτή την νοοτροπία απέναντι στον Έλληνα αστυνομικό. Κρατώντας γλυκά και κρασιά, εκπρόσωποι φορέων της πόλης έδωσαν εθιμοτυπικά δώρα στον τροχονόμο και αντάλλαξαν ευχές, ενώ μπάντα της αστυνομίας έπαιξε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Όσο και αν η τεχνολογία έχει προχωρήσει, όσο και αν τα προγράμματα ΕΣΠΑ μας βοηθάνε να ενοποιήσει φαναριών κλπ. Τελικά αυτή η εικόνα είναι πολύ αγαπησιάρικη τέτοιες μέρες. Ευτυχώς που γίνεται, γιατί η παράδοση είπαμε ότι ποτέ δεν μας έχει προδώσει, πάντοτε μας διευκολύνει. Είναι καλό να θυμόμαστε εμείς παλιότεροι, καινούργοι, ας βλέπουν ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, εάν και εφόσον τα μηχανήματα μαυρίσουν. Καλή χρονιά να έχουμε. Σήμερα από εδώ, από την εθιμοτυπική γιορτή με την τροχέα της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους όσους εργάζονται και αυτή τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά και καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Το 2019 να είναι ένα έτος με περισσότερη ασφάλεια για τη χώρα μας, για κάθε νοικοκυριό, για την κάθε μία και για τον καθένα. Το 2019 επίσης θα είναι ένα έτος εκλογικών μαχών. Και είμαι πεπισμένος πως σε αυτές τις εκλογικές μάχες θα θριαβεύσουν η αλήθεια και θα ιτηθούν κατά κράτος οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το 2019 θα είναι ένα έτος το οποίο θα αναμορφώσει συνολικά τις αστικές συγκοινωνίες στην πόλη και ελπίζουμε ότι στον επόμενο χρόνο η πόλη μας θα έχει ένα νέο σύστημα το οποίο δεν θα διευκολύνει μονάχα τη μεταπιβίβαση και την μεταφορά των πολιτών, αλλά θα αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό πολιτισμικό event. Η εκδήλωση αυτή της Διεύθυνσης Τροχέας, πέρα από το γεγονός ότι γίνεται προς τιμήν των τροχονόμων, οι οποίοι ακόμη και κάτω από δύσκολες για εκείνους συνθήκες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, κατά την οποία μέσα από το βαρέλι τους οι τροχονόμοι ρύθμιζαν την κυκλοφορία.